Ο Ουκρανικός στρατός έχασε πάνω από 20.800 στρατιώτες και περισσότερα από 2.200 είδη στρατιωτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων 10 αρμάτων μάχης Λέοπαρ τον περασμένο μήνα, όπως δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού σε τηλεδιάσκεψη με στρατιωτικούς διοικητές τη Δευτέρα. Ο Υπουργό Άμυνα τη Ρωσία ευχαρίστησε όλο το ρωσικό στρατιωτικό προσωπικό που συμμετέχει στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία για την υπηρεσία, το θάρρο και τον ηρωισμό του. Όπω ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, ο Ουκρανικό στρατό κάνει ανεπιτυχεί επιθετικέ προσπάθειε από τι 4 Ιουνίου. Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού ανέφερε στις 11 Ιουλίου ότι οι απώλειες του Ουκρανικού στρατού ξεπέρασαν τις 26.000 από τότε που το Κίεβο ξεκίνησε την αντεπιθεσή του. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι τα Ουκρανικά στρατεύματα δεν κατάφεραν να επιτύχουν καμία επιτυχία σε καμία από τις περιοχές του μετόπου. Από τη μεριά τη, η Υφυπουργό Άμυνα τη Ουκρανία, Χάνα Μαλιάρ, δήλωσε ότι οι Ουκρανικέ δυνάμει έχουν ανακαταλάβει σχεδόν 15 τετραγωνικά χιλιόμετρα γη στα ανατολικά και τα νότια την περασμένη εβδομάδα στη διάρκεια τη αντεπίθεσή του. Πρόσθεσε πω οι δυνάμει του Κιέβου έχουν τώρα ανακαταλάβει από τη Ρωσία 204,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα στον νότο από τότε που άρχισαν να ασκούν μεγάλε πιέσει εναντίον των ρωσικών δυνάμεων στι αρχέ του περασμένου μήνα.